νύχτα, να είσαστε όλοι υγιείς, γεροί και δυνατοί. 17ο Original Mind Broadcast σήμερα, special broadcast, γεμάτον πάθος, μουσική, φωνάραν, Γιάννης Μαργάρης. Χωνέψετε το, φκάρτε τα κρασιά, φκάρτε τα λιπουδιά σας, τα τυρούθια σας, βάρτε ένα ωραίο μυαλό δίπλα σας κάτι, πιάστε την μπουκαλούα σας, γεμώστε ένα ποτεράκι κρασί και πιστέψετε μας, ο Γιάννης είναι έτοιμος να μας πάρει σε έναν πολλά ωραίο μουσικό ταξίδι. Για όση ώρα είναι εμπνευσμένος μας, είπε ο Γιάννης, είναι έτοιμος, σας περιμένει, αλλά πριν να πάμε στο Γιάννη, θέλουμε, εγώ και ο Σέρτς, ακόμα μια φορά, να σας ευχαριστήσουμε όλους, ως τον τελευταίο, το Γιάννη που δάμε σήμερα, όλους όσοι ήσασταμε, είπαμε 17, είπε μου την κουβέντα σήμερα, ο Σέρτς είπε μου την προλίο, ο μπράδερ μου, και δεν το πιστεύω, κάναμε 17, μάνι, 17, μάλιστα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε επίσης τον Αλέξανδρο, Λάρνακα Online, ευχαριστούμε για τη βοήθεια, για τη στήριξη, για ότι μεταδίδουμε όλων αυτών μαζί. Όσοι θέλετε να μας στηρίξετε, σας παρακαλούμε απλούστατα, πολλά απλά, invite τους φίλους σας στη σελίδα Original Minds. Θέλετε να το δει παραπάνω κόσμος επίσης το Γιάννη μου να τραγουδά με τα κρασούθια σας κτλ. Κάμετε εσείς ένα watch party, πολλά εύκολο, κάνετε το κάθε μέρα, όλοι μας κάνουμε watch party, όλοι μας γίνηκαμε social media extraordinaires, personalities. Έχουμε το, βλέπουμε το, interesting times, ξαναλούμε το, ζούμε σε μια πάρα πολλά ενδιαφέρουσα εποχή. Καθημερινά, νέα, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, COVID-19, τσίνον, τούτον, άρθρα, εχτές, θέλω να πω λίγο, sorry search, βομβαρδίζω, αλλά επειδή έχω, μιλήσαμε τώρα με τον Γιάννη που πριν να φύγουμε πάνω, έτσι εδώ και μου πολύ μου την ενέργεια του, πρέπει να τα πω. Εχτες είχαμε το broadcast το βράδυ με το Σερτζ. Ευχαριστούμε ξανά. Πήγε πάρα πολλά καλά. Περάσαμε τις 3.000 Σερτζ που νομίζω. 3.000 views σε μία ώρα πήγαμε. Πάρα πολύ καλά. Άρα καταλαβαίνετε φίλοι μου. Από εκεί και πέρα. Το θέμα μας εχτες ήταν πάρα πολλά σημαντικό. Και η ευχή μου και η προτροπή μου εχτες ήταν να ξεκινήσετε σήμερα, Δευτέρα πρωί την εβδομάδα σας, χωρίς φόβο. Το θέμα του broadcast μας εχτες ήταν ξεκάθαρο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός μετά τον ιό. Ο φόβος, το στρες, οι ορμόνες του στρες που δημιουργά ο φόβος στο σώμα σας, αδυνατεί το ανοσιωτικό σας σύστημα, που το ανοσιωτικό σας σύστημα είναι η μοναδική και η καλύτερη σας άμυνα απέναντι σε έναν ιό. Και τα τρία tips που δώσαμε. Τρώετε καλό φαΐ, ήταν το ένα. Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα, γιατί το φαΐ είναι το καλύτερο στα συστατικά του σήμερα πλέον, έτσι που καλλιεργείται. Και το τρίτον, ελέξετε τις σκέψεις σας, φίλοι μου. Ελέξετε. Μην ξυπνάτε το πρωί και πείτε ότι σήμερα είναι η μέρα που να πιάω τον ιό και να πεθάνω. Όχι. Σήμερα είναι η μέρα που να δημιουργήσω. Σήμερα είναι η μέρα, μια νέα μέρα που θα μάθω, θα εξελιχτώ, θα κάνω. Ο τρόπος σκέψης σας καθορίζει τη διάθεση σας, την ημέρα σας, την ύπαρξή σας. Γι' αυτό, φίλοι μου, έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα ακόμα που να έρθουν. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν ξέρω, μπορεί και να περάσω την μπουκάλα στο κρασί, να πούτε γιος ο Γιάννης. Εντάξει, να κάνω με refill. Σερτς μου, αφού τα είπα τούτα ούλα, πέ μου τα δικά σου, αδερφέ μου. Πέ μου τα δικά σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που να έχουμε τον Γιάννη σήμερα να μας τραγουδήσει. Θέλω να πριν έρθει και μας τραγουδήσει, να πω την ιστορία, πώς είναι στα ελληνικά Love of Attraction. Law of attraction, ο νόμος της έλξης. Ωραία. So, έχω μια φίλη που είναι γνωστή με τον Γιάννη, η Άννα η Παναγή, που πρέπει να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για που μας έφερε σε επαφή με τον Γιάννη να μας τραγουδήσει live. So, επειδή στο Original Minds σκεφτόμαστε original και παραγούμε τις θετικές ενέργειες, με τις θετικές ενέργειες φέρνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που παράγουν τη ίδια ενέργεια μαζί μας να την μοιραστούμε. να τη μοιραστούμε με παραπάνω κόσμο και μας στέλνουν διάφοροι ότι ξέρουν άτομα που μπορούν να μας βοηθήσουν να μοιραστούμε αυτή τη θετική ενέργεια και θέλω να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μας υποστηρίζουν γιατί έχουμε πραγματικά παίρνουμε κάθε εβδομάδα κάνουμε reach 50.000 άτομα κάθε εβδομάδα so, σε δύο εβδομάδες κάνουμε reach 100.000 άτομα που είναι organically πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Και μεγαλώνουμε επειδή έχουμε ένα στόχο και δεν το κάνουμε άσκοπα το show, το live stream. Είμαστε το βήμα 1 που τα βήμα 100 και Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σιγά σιγά θα κατευθυνόμαστε προς τον στόχο μας για να πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε, να βοηθήσουμε την κοινωνία, χρησιμοποιώντας πρώτα την πλατφόρμα και μετά με τα έργα μας που έχουμε βάλει σαν στόχους κάτω. Ακριβώς. Και επίσης να προσθέσω αυτό το πράγμα. Μπορείτε, έχετε κάτι που θέλετε να μοιραστείτε, να δώσετε ένα ταλέντο. Γιατί το κάνουμε τώρα, την δηλαδή στιγμή, έχουμε ακόμη 17 μέρες, 1000% lockdown, μέχρι 30 Απριλίου. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Θέλετε εσείς να είστε χρήσιμοι ή επικοδομητικοί ή να δώσετε κάτι στον συνάνθρωπο σας. Είπαμε, ψάχνουμε παιδαγωγό ή παιδαγωγό. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά εκεί έξω, γονείς με τα παιδιά τους, που χρειάζονται κάποια βοήθεια στο να βρίσκουν ένα σχόλιο με τα παιδιά τους, να κάνουν κάτι κοινό, να μπορούν να αλλάξουν την ανάσταση κάπως καλύτερα. Πραγματικά, όσοι θέλετε, τούτη πλατφόρμα, το ξαναλέμε και το ξαναλέμε και ξαναλέμε. Το original mindset είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, πριν να φύγουμε πάνω, μιλούσαμε με τον Γιάννη. Γιάννη, του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα. Γιατί είσαι χρήσιμος για τον συνάνθρωπο σου. Γιατί είσαι χρήσιμος, γιατί είστε σήμερα με το μοναδικό σου ταλέντο να θρέψεις έστω και τον ψυχικό πόνο που νιώθει πολλοί κόσμος με την όλη την κατάσταση. Και πραγματικά πιστεύω ότι να το απολαύσουμε όλοι. Είπα ξανά, κάθε τα κρασούθηκια σας, αν είστε ζευκαρούθηκια για μέσα έξω, ο Γιάννης σίγουρα είχε ένα πολλά ωραίο πρόγραμμα μπροστά του. Θα το κάνει όσο πιο αγνών και απλό γίνεται, αλλά με τη φωνάρα του Γιάννης, πιστέψτε με, jaws will drop. Να το πω έτσι, να σας αρέσει, βάρτε τα τυρούθηκια σας, τα chips σας, τα κρασούθηκια σας. Έχετε και θέλετε να κάνετε κάποια παραγγελιά που λέμε, γράψτε μας τα comments. Στείλτε μας τα comments. Επίσης, θέλουμε να δούμε και επιτέλους τον κόσμο μας. Μην τρέπεστε. Είμαστε όλοι δημιουργικοί. Ο Λούι μου, μπράδερ μου, δεν πεθανείς και κανένας. Δεν πεθανείς και κανένας. Το λίγο. Είσαστε δημιουργικοί. Θέλουμε να δούμε απόδειξη σήμερα ότι μας βλέπετε. Ότι είσαστε μέλος του community, του Original Minds. Και απλούστε τα νόμου να κάνετε. Κάρτε, ρε παιδιά. Εν όλοι μας είμαστε με ένα τηλέφωνο. Κάρτε μια φωτογραφία την οθόνη σας. Ότι βλέπετε το Γιάννη, στείλτε μας στα comments, στείλτε μας μια φωτογραφία, ότι βλέπετε με το κατοικίδιο σου. Βλέπετε. Τώρα που, που είπα το κρασάκι, με έναν ποτήρι κρασί, ξέρω εγώ, θέλουμε να τα δούμε. Εν είμαστε ακόμα σε θέση να κάνουμε και τα giveaway και έτσι πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι να μοιραστούμε αγάπη, γνώση. Να σας ξαναπώ τις τρεις λέξεις για ακόμη μια φορά που χαρακτηρίζουν το Original Minds. Είναι πολύ απλές. Είναι αυτό που πιστεύω εγώ και ο Σέρτς του Original Minds ότι χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Χρειάζεται inspiration, motivation και education. Θέλει έμπνευση, παρότρινση, υποκίνηση και διαπαιδαγώγηση. Τούτον ήρθαμε να κάνουμε δάμε και τούτο θα κάνουμε. Και συνεχίζουμε παρακάτω νομίζω, Σέρτς, ή έχεις κάτι να προσθέσεις πριν να φέρουμε τον Γιάννη επιτέλους να βάλω και πρώτο μου ποτήρι, κρασί, να απολαύσω. Νομίζω καλύψες με, είπες τα όλα. Νομίζω όλοι περιμένουν τον Γιάννη να τραγουδήσει. Όσοι ήρθαν να ακούσουν τον Γιάννη, σας παρακολουθήστε, βάρτε μια καρδούλα στα comments να δούμε πόσα άτομα ήρθαν να ακούσουν τον Γιάννη. Και νομίζω ήρθε η ώρα να το βάλουμε πάνω, να αρχίσουμε. 3-2-1, φέρ' τον Γιάννη μας πάνω. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Ωραία. Νάτος. Hello, Europe! Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είσαστε? Φίλε, τέλεια. Ας προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε τόσο θετικοί να μπορούμε αυτή τη θετικότητα να τη μοιραζόμαστε με πάρα πολύ κόσμο. Έτσι είναι, νομίζω, ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε το οτιδήποτε είναι η θετική σκέψη, γιατί με το να απλά να είμαστε μίζεροι και στεναχωρημένοι για το οτιδήποτε γίνεται. Ξέρεις, προκαλούμε και εμείς λίγο το σύμπαν. Εγώ πιστεύω πάρα πολλές στις ενέργειες και στα vibes. Δηλαδή, όταν δώσεις στο σύμπαν να καταλάβει ότι ξέρεις, κυρίες σύμπαν, εμείς να τα ξεπεράσουμε και τούτα που ήρθαν τώρα. Να τα ξεπεράσουμε. Είμαι της άποψης ότι ό,τι το πιστέψεις έρχεται. Λοιπόν, να θέλω να παρέμβω εγώ δάμε. Γιάννη, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Επειδή οι καλλιτέχνες είναι δημιουργικοί άνθρωποι, θέλουν έμπνευση, χρειάζονται έναν όχι χρειάζονται, έχουν έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής. Πάντως, άκουσα για πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν κλεισμένοι και να έχουν έμπνευση να δημιουργούν. Η δημιουργία σου, η δημιουργικότητα σου, επλάγηκε καθόλου, μπορεί να αυξήθηκε το δημιουργικό σου κομμάτι, Γιάννη, σε όλη την κατάσταση.
Το παράξενο είναι ότι πριν γίνουν τα ούλα με τον κορονοϊό και λοιπά και κλειστούμε μέσα, καραντίνα, lockdown κλπ. Εγώ είχα αποφασίσει ότι θα έβγαζα το πρώτο μου EP. Το EP είναι ένα μικρό άλμπουμ ουσιαστικά, με 5 κομμάτια. Okay. Mm-hmm. Και συζήτησα με την παραγωγό μου, τη Μικαέλα. Να το κάνουμε, να το κάνουμε. Τέλος. Ήμουν έτοιμος για να κάνω EP, χωρίς να έχω εννοείται τα κομμάτια, τα τραγούδια κλπ. Έμαθα να γράψω, ένεγραφα, ένε μπορούσα, αλλά όσο τώρα και έβαλα και στόχο ότι να το είχα μέχρι το καλοκαίρι. Μπαίνει το lockdown. Το συγκεκριμένο πράγμα που σε βοηθά είναι το να δουλεύει στον εαυτό σου και να προσπαθεί να σκεφτεί όσο πιο θετικά γίνεται κάθε μέρα το πρωί. Δηλαδή, το ότι ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί για μένα προκαλεί μου ένα τρισίλα. Δηλαδή, είναι και πιο ωραίο σημαντικό το να ανοίξει τα μάτια σου και να καταλάβει ότι ακόμα δεν είναι ανοιχτή ζωντανά. Συμφωνώ. Γιάννη μου, μιλήσαμε και λίγο πριν να βγούμε live, πριν να ξεκινήσει το όλο broadcast. Παναγία μου, ανυπομονώ πάρα πολλά, φίλε. Εντάξει, έχω το κρασί μου, δεν είμαι. Τώρα αν τραγουδώ όπως την Πουλούινη, στα δεν καταλάβω να μου μιλάει, αλλά πειράζει. Το λοιπόν. Έκαμε 2 χρόνια, 2,5 χρόνια Αθήνα, επέστρεψες πίσω. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το βήμα. Πώς υπάρχει και αυτή η απόφαση, είσαι μια τρελή πορεία. Όπως μου είπες, έκαμε storm το παιχνίδι, απλώς έπιασε το, τέλειωσε. Και που ζαμε εκεί, έκαμε 2 χρόνια, 2,5 χρόνια στην Αθήνα και πήρες την απόφαση για να επιστρέψεις. Θα μου πεις λίγο πώς ήταν αυτή η απόφαση, πώς ήρθες σε αυτήν την απόφαση και τι ακριβώς, εκτός από το EP, είναι το βήμα που θέλεις να κάνεις το επόμενο και το βήμα το επόμενο που θέλεις να πετύχεις. Λοιπόν, πώς έγινε η απόφαση του να δηλώσω στο παιχνίδι συμμετοχή. Μα ήταν πάρα πολύ παράξενο να συζητώ για το παιχνίδι μετά από 3 χρόνια. Είναι και το παιχνίδι. Σε πώς πήρες την απόφαση να έρθεις πίσω μετά που σου Okay, δεν κατάλαβα καλά, sorry. Λοιπόν, η απόφαση του να έρθω πίσω δεν ήταν σκέψεις που είχα καιρό. Ήταν πραγματικά και γίνω μια μέρα. Τι έγινε. Εγώ γενικά στην Αθήνα
Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα πολλά ώρα. Ήμουν σε άσχημη ψυχολογική φάση. Δηλαδή, τον δράμα που είπαμε και όλη η αρνητικότητα, η Αθήνα χρόνια ήταν το πράγμα ήταν για μένα. Όχι η Αθήνα, ο Γιάννης στην Αθήνα. Γιατί έχει σημασία ο τόπος, έχει σημασία το μέσα σου, όπου και να είναι. Γενικά, δεν έκανα σχεδόν τίποτε στην Αθήνα. Ήμουν συνέχεια από μόνο σπίτι και έγραφα. Έγραφα όντως, ήμουν πολλά δημιουργικός. Αλλά δεν ήμουν ευτυχισμένος. Και νομίζω η ανάγκη που είχα ήταν να κάνω ένα break που πάρα πολλά πράγματα, να κάνω ένα break που τον ίδιο μου τον αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα ήμουν φαν σε μια μπάντα, στους Black Annie, σε μια κυπριακή μπάντα η οποία είναι για μένα από τις καλύτερες μπάντες που έχουμε στην Κύπρο. Ήμουν πάρα πολλά φαν. Άκουα τους συνέχεια, πήγα και το καλοκαίρι το προηγούμενο να τους ακούσω στο Φέγγαρο κλπ. Και μια ημέρα λαμβάνω ένα μήνυμα από τον κιθαρίστα των Black Annie. Και λέει μου, Γιάννη μου, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, το ένα και το άλλο. Η τραγουδίστρια μας για προσωπικούς λόγους φεύγει από την μπάντα. Να ήθελες να δοκιμάσουμε, να δούμε αν θέλεις να είσαι ο frontman των Black Annie. Αν νομίζω πρέπει να μου πιάνει αστυνομία εμένα στην Αθήνα την ημέρα, ενώ σου παούριζα μέσα στο σπίτι, γιατί είχα το πραμερινή χτυπή και μουσικά, σκέφτου, εν είχε σημασία να το την κυπριακή μπάντα, σκέφτου να σου αρέσει, ξέρω εγώ, η Radiohead και να σε πιάνει τηλέφωνο και σου πει, έλα ρε φίλε, το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά, γιατί είναι όλα θέμα συναισθηματικός, εν και έτσι να κάνει με το πόσος κόσμος τους ξέρει. Έπιαμε εμένα το σοκ, εννοείται είπα τους, μιλήσαμε από κάμερα. Λίγες μέρες μετά κόψα ένα εισιτήριο νύχτα για να κάνουμε μια φωτογράφηση και να κάνουμε κάποια πράγματα δοκιμαστικά. Έκαναμε τα, εγώ ενθουσιάστηκα γιατί τα άτομα τα συγκεκριμένα είναι υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχοι μουσικοί και ξέρω ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολλά. Ήμουν έτοιμος για κάτι καινούργιο σίγουρα και ύστερα από ένα μήνα έπαιρνα τα πράγματα μου ζωφία. Και ήρθα εκεί. Ένισε. Και ο ένας μήνας ήταν επειδή πρέπει να κανονίσω τις δουλειές μου, αν ήταν, είχε να φεύγα χτες. Είπες μας, ότι, είπες μας πριν αρχίσουμε το live ότι όταν πήγες στο The Voice ήσουν εαυτός σου και ήσουν ήρεμος. Πώς το... Θέλω να κάνεις λίγο elaborate, να μοιραστείς μαζί μας γιατί πιθανόν να μην νιώθουν όλοι το ίδιο όταν πάνε στο The Voice. Μια μικρή συμβουλή, ας το πούμε, για τους επόμενους, ας πούμε. Πώς το κατάφερες να είσαι ήρεμος, ας πούμε. Και... Όταν πήγες στο The Voice, το The Voice για μένα ήταν αναποθυμένο. Γιατί είχα ξαναδηλώσει δύο χρόνια πριν πάω στο Voice να κερδίσω και δεν είχα περάσει καν στα cast. Γιατί? Ένιξε. Δεν είχα περάσει. Ένε γουστάραν και τον χρόνο μάλλον. Ήταν σε άλλο σταθμό κιόλας το παιχνίδι. Okay. Δεν είχα περάσει. Και είχε μου μείνει αποθυμένο εμένα το πράγμα. Και εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να είσαι το αποθυμένο. Αν και κάθε μέρα φτιάχνεις ένα αποθυμένο, είναι καλά να τα αποκτάς. Γιατί όχι, άμα είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και δεν ενοχλεί τους άλλους. Είναι πολλά ώρα να τα αποκτάς τα αποθυμένα σου, να τα λύνεις. Και είχα αποφασίσει ότι να πιένα και ήμουν πολλά σίγουρος για τον εαυτό μου. Ήμουν πολλά σίγουρος ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου και ότι είμαι σίγουρος για τον που κάνω και να πάω και να είμαι μόνο εαυτός μου, έτσι θα παίξω κάποιον άλλο ρόλο για τον οτιδήποτε, για τον οποιοδήποτε λόγο. Και είχα πάει και ήμουν πάρα πολύ καλά. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, δυστυχώς ή ευτυχώς στα social media εμέναν ευαροχανικά μου. Δεν αντέχα πολλά τα αρνητικά σχόλια και περίμενα πάρα πολλά από κάτω. Και συνήθως οι άνθρωποι, άμα να ακούν αρνητικά, πρώτα ακούν περισσότερα τα αρνητικά και ύστερα τα θετικά. Δηλαδή, είχα 20 θετικά και 3 αρνητικά, εγώ ακούω μόνο τα αρνητικά. Και τούτο είναι πολύ εύκολη παγίδα για έναν καλλιτέχνη και για τον οποιοδήποτε ασχολείται με κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον κόσμο. Και έτσι επηρέαμε αρκετά κάτω το πράγμα και νομίζω γι' αυτό είναι συνήθιση και μετά το παιχνίδι. Τώρα στο παιχνίδι ήμουν πάρα πολύ άνετος και σπάνια ήμουν αγχωμένος γιατί είχα πάει και είχα πει ότι ό,τι και να γίνει, whatever, εντάξει, μια εμπειρία και έγινε και πέτυχε τελικά. Δηλαδή, αξιοσημείωτο το μου πια τώρα που μου έντανε, πήγες δύο χρόνια, για να δείτε καμιά φορά ότι οποιοσδήποτε, είτε αποθυμένον το λαλί, είτε όνειρον το λαλί.
όπως θέλεις ονομάστο. Είπες μας τώρα μόλις ακριβώς ότι δύο χρόνια πριν δεν πέρασες καν το casting και δύο χρόνια μετά πιάσεις το ούλο. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε να με έξω σαν απόδειξη ότι αν πραγματικά θέλετε και αγαπάτε τον εαυτό σας και αν θέλετε να κάνετε, ότι μπορείτε να το πετύχετε. Έτσι είναι. Το πιο ωραίο μήνυμα που είχα λάβει σε τούτα ούλα τα μήνυμα, εντάξει, είχα λάβει πάρα πολλά μήνυμα, αλλά που με μείνει περισσότερο ήταν που έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στο cast και χρόνια πριν. Ο οποίος άνθρωπος ήταν ο μόνος που ενδιαφέρθηκε και ευχαριστώ τον πάρα πολλά και είπε μου, γιατί έστειλα του συνεχεία, και άλλον του, τι έγινε, πέρασα, και επειδή οι συνήθως που εμπέρνουν, δεν λαμβάνουν κάποια ειδοποίηση, απλά σε κάνουν ποτέ ότι πέρασε. Και θέλω να μάθω, πέρασα. Και τελικά μια ημέρα λέει μου, ό,τι και να γίνει, να θυμάσαι ότι δεν πέρασε τώρα, λαλή μου. Είμαι σίγουρο ότι σε κάποια φάση εσύ να νικήσει, λαλή μου, σε ένα παιχνίδι. Κατάλαβε το. Τι είχε μου στείλει όταν κερδίσα, τι είπε μου, θυμάσαι τα τελευταία λόγια που σου είπα. Και το που έγινε πραγματικότητα. Και όντως, τι είπα. Έχει να κάνει το timing, έχει να κάνει το μέσα σου. Ακριβώς. Φκάλεις του τον κόσμο, είναι το πράγμα. Γι' αυτό βρεθήκαμε και εμείς να με το search. Εμείς με... Η παρόμοια ιστορία με το search. Βρεθήκαμε που τελείωσε άλλες περιστάσεις, που τελείωσε άλλα πράγματα. Και είμαστε δαμέ, ξεκίνησαμε ένα movement, έτσι το ονομάζουμε, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα που να είμαστε τόσο excited, τόσο ενεργητικοί κάθε μέρα. Είναι απίστευτο ότι θέλουμε να κάνουμε. Τώρα λοιπόν, αν η σειρά μου τώρα, δική μου ερώτηση τώρα, δικαιούμαι εγώ. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω προσωπικά. Αν έχετε κάτι να ρωτήσω, τον Γιάννη αφήστε μας. Περίμενε, πρέπει να ανοίξω το κρασούι μου, γιατί αν ανοίξω το κρασούι, ξέρεις το, και μπορεί ύστερα να το κλείσει ο Τέρς το λίγο. Θέλω να μου πεις, όχι, πριν να ρωτήσω, Γιάννη μου, είσαι περισσότερο του ξένου ρεπερτορίου, του ελληνικού ή οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχει πάθος και συνέστημα και κάτι να δώσει στον κόσμο. Αλλά το ήμαν που είναι ότι εγώ θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω στο ξένο ρεπερτόριο. Αν και λατρεύω στα ελληνικά κομμάτια και τραγουδώ ελληνικά κομμάτια. Ωραία. Το λοιπόν, θέλω να μου πεις, Γιάννης Μαργάρης, ποιες θεωρεί στο ξένο ρεπερτόριο οι τρεις φωνάρες, θέλω να μου πεις, τρεις φωνάρες. Όχι ένα, δύο, τρία, τρεις. Θα σου βάλω ποια είναι πιο πρώτη, ποια δεύτερη, ποια τρίτη. Θέλω να μου πεις τρεις φωνάρες που θεωρεί ο Γιάννης Μαργάρης ότι κρεπαρίσκουν τύμπανα. Πριν να πω, δεν θα μιλήσω για φωνάρες, γιατί πλέον με εντυπωσιάζει μια ωραία φωνή. Okay. Μόνο που ψάχνω εγώ σε έναν καλλιτέχνη. Ένας καλλιτέχνης έχει να δώσει περισσότερα από απλά μια ωραία φωνή. Και εγώ σαν άνθρωπος. So, θα σου πω τις τρεις φωνάρες, γιατί ας σου έλεγα φωνάρες, να σου έλεγα την Beyoncé, τη Celine Dion και τούτες. Όλες επίσης είναι πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραίες φωνές. Mm-hmm. Για μένα η μοναδική είναι η Lady Gaga, η οποία απέδειξε σε όλους μας ότι ό,τι και να γίνει, όπως και ό,τι και να σου πει οποιοςδήποτε, έστω και πιστέψεις ένα τσάκ εσύ, τέλειωσε. Θέλω πάρα πολλά να πω μια λέξη τώρα, αλλά θα την πω γιατί μπορείς να τα πει ούλα. Μπορείς πραγματικά να τα κάνεις ούλα άνω κάτω και να αποκτήσεις τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή απέκτησε ανόη όλον τον κόσμο. Δηλαδή, αν πεις λέει κάκαρα που πάρε μου, ξέρεις. Ενώ σου ξέρεις ότι εντζήνος άνθρωπος ο οποίος για κάποιους είναι κεντρικός, για κάποιους είναι απέσιος, για κάποιους είναι υπερβολικός, για κάποιους είναι το ένα, για κάποιους είναι το άλλο, για μένα είναι wow. Είδες το έργο. Πάντα. Δεν έχει πράγμα που να μην το είπαμε. Που jazz, που pop. Βασικά του τι είναι, εγώ νομίζω ότι απλά κάνει challenge τον εαυτό του. Δεν μπορείς να τραβήξει jazz. Για να κόμε μια νύχτα που πέφτει, κάνει follow στο Instagram. Επόμενη ημέρα, album, jazz, γεια σας, καληνύχτα, επόμενο. Εγώ νομίζω ότι είναι το πράγμα κάποιες φορές. Εγώ δεν ξέρω αν είδες το έργο το A Star Is Born με την Lady Gaga. Σίγουρα να δεις. Είδες το. Πραγματικά, υπήρχαν τόσες συνεντεύξεις που πολλοί την αμφισβητούσαν για το performance της σαν actress, ας πούμε. Και μόλις το είδα, περιμένω και άλλα έργα με τη Lady Gaga, να είμαι ειλικρινής. Γιατί είδα και τα documentaries της. Συγγνώμη, να το πω. Σπάσετε από την ερώτηση μου όμως. Έχω άλλο πιο artist να μου πει. Λοιπόν, Lady Gaga.
Ακούστο πάρα πολλά pop και πάρα πολλά mainstream και πάρα πολλά εφηβώς, αλλά Billie Eilish, wow! Wow, είναι έτσι πράγμα. Να βάλω Billie και Φινέας μαζί, γιατί είναι μαζί μου τα σχόλια μαζί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ένας χωρίς τον άλλον, εννοείται. Και τι... Number three. Γιάννης Μαργάρης. Όχι, δεν ένας πρόβλημα έρχεται άλλος τώρα του τη στιγμή. John Legend, ας πούμε, ένας σας και John Legend. Ή ας πούμε, σαν ας πούμε γυναίκες performer, εγώ επειδή είμαι του 90s μουσική, μεγάλωσα με την 90s μουσική, σαν ας πούμε μια φωνάρα, μια γυναίκα η οποία είναι φωνάρα που κάθε φορά που την ακούω, δεν ξέρω εν τα ορμόνες περνούν που μέσα στο σώμα μου, είναι η Lauren Hill. Η Lauren Hill, σίγουρα να την ξέρεις, είναι απίστευτη. Έχει point πολλά μεγάλο. Είναι. Απλά εντάξει, τώρα εμένα νομίζω είμαι ακόμα αγκωμένος, γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες για να κάνεις τρένα EP, αναγκαστικά πρέπει να ακούσεις πάρα πολύ μουσική για να καταλάβεις τι γουστάρει. Ο νους μου είναι γεμάτος πράγματα τώρα, και μπορώ να σου πω χίλιες. Αν είναι, ναι, Lauren Hill είναι πάρα πολύ ωραία, Whitney Houston είναι πάρα πολύ ωραία. Να πω και κάποιον που δεν μ' αρέσει και μπορεί να επαγγελθώ, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου ο Michael Jackson, απλά για να ξέρετε. Ω, Michael Jackson! Ποια συγγνώμη καθόλου. Να δεχτών, έχεις την άποψη σου, εγώ είμαι τελείως αντίθετον και να σου το δείξω, αλλά πάλι αγαπώ σε Γιάννη μου. Πάλι αγαπώ σε, αλλά να σου δείξω. Γιάννη, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή η πλατφόρμα είναι για τους ανθρώπους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε artists, επιχειρηματίες όλων των ανθρώπων στην Κύπρο, πώς πιστεύεις εξελίσσεται στην Κύπρο το μουσικό κομμάτι και πώς μπορούμε εμείς ένα στο άλλο να βοηθήσουμε για να βγάλουμε την Κύπρο πιο ψηλά? Λοιπόν, το μουσικό κομμάτι, αν μιλήσω για ποσότητα, δεν εξελίσσεται για μένα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, να σου πω. Ουσιαστικά μπορείς να πεις ότι δεν εξελισσείται, γιατί εμάς αρέσκουμε στα τραγούδια τα οποία μυρίζουν και θυμίζουν, γιατί τα τραγούδια και μυρίζουν και έκαμε εικόνα και έχουν υφήν, έχουν τα πάντα, ένα κομμάτι έχει τα πάντα. Μπορείς να πεις ότι ένα κομμάτι θυμίζει σου, κάτι συγκεκριμένο. Εμάς μυρίζουν Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τη γλώσσα μας είναι πολλά πιο προφητά στον κόσμο παρά τα ξένα κομμάτια. Λοιπόν, τα ξένα κομμάτια τώρα στην Κύπρο έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που τραγουδούν και παίζουν ξένα και γράφουν τη δική τους μουσική που δεν τους ακούν οι πλήστοι, γιατί είναι λίγο πιο alternative, ίσως επειδή οι Κυπρέοι θέλουμε παραπάνω το ελληνικό μας, το μπουζούκι μας, την κιθάρα μας, το έντεχνο μας, τα κοψοφλέβικα μας, που είναι πολλά ωραία τραγούδια τούτα. Τι που εγώ πιστεύω ότι να μπορούσε να γίνει στην Κύπρο είναι μια ομάδα η οποία να προωθά τους νέους καλλιτέχνες που παίζουν ξένα, γιατί ελληνικά και κυπριακά τέλος πάντων. Μπορεί να έχει κάποιον που παίζει κυπριακά, που παίζει και πολλά ωραία, όπως ο Δημήτρης. Πώς το λένε, ο Δημήτρης, ο... Ξέχα το όνομα. Τέλος πάντων, να θυμηθώ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια ομάδα, π.χ. ας πούμε στην Ελλάδα υπάρχει μια ομάδα που βάζουν μέσα locals καλλιτέχνες. Δηλαδή άτομα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και σε εκείνη την ομάδα στέλνεις της, ας πούμε, ξέρεις, εγώ ανακάλυψα τον καλλιτέχνη που είναι που το Τσίτιν, ας πούμε, ή που το Λεπέτρι, ή που το Αυκόρου και γράφει τη δική του μουσική, πλάσαρε το. Πλασάρουν τους τσαμέ, θωρεί ο κόσμος τις ειδοποιήσεις, τις ενημερώσεις κλπ. Και κάνουν και events. Ξέρεις κάποιους στην Κύπρο συγκεκριμένα που θα μπορούσαμε να τους βάλουμε στην εκπομπή μας να τους βοηθήσουμε? Μουσικού, έχει πάρα πολλούς, ναι, βέβαια. Έχει πάρα πολλές μπάντες που μπορεί να ακούσει ο κόσμος, να ακούσει μια μουσική, η οποία μπορεί και να μην του αρέσει, αλλά είναι έναν ενδιαφέρον, ή να του αρέσει, ή να καταλάβει ότι αρέσει και το είδος της μουσικής. Ξέρεις που μουσικού, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχω και ο κουμπάρος μου, μουσικός. Και να δούμε αν το γνωρίζεις. Είναι κιθαρίστας, Μάικ Φωτίου. Μάικ Φωτίου. Cashiers, ξέρεις την μπάντα Cashiers. Μάικ, ναι, ξέρω τους Cashiers. Και εμένα είναι πάρα πολύ καλός Τζίμις. Ξαπαιδεύω, δεν σας άκουσα το τελευταίο. Εμένα είναι πολύ καλός μου φίλος ο Τζίμις, ο Τζίμι Ολία. Ο Τζίμις, ο Μπέαρ, ο Αρκούδος.
ο Μάικελ ο κουμπάρος μου είναι και ο τατάς της κόρης μου. Να έχουμε, δεν ξέρω, Σέρτσι, μπορούμε να κάνουμε live με πάντα. Με. Δεν ξέρω, ούτε ρε φίλε, ο ήχος νομίζω να χαλάσει πολλά. Ίσχολο με πάντα, αλλά μπορείτε να κάνετε έναν original minds μουσικό, το οποίο είναι να κάνετε τον που είπα τώρα, και είναι πολλά ωραίο στον κόσμο, να πλασάρετε καινούργιους μουσικούς και μπορείτε να κάνετε event. Και τούτο γίνεται... Αν μπορείς, σε παρακαλώ, στείλ μου μετά στο Instagram μου, όλους τους φίλους σου και άτομα που γνωρίζεις, θα επικοινωνήσω ένα-ένα με όλους τους ανθρώπους και θα τους βάλουμε όλους να τραγουδούν πάνω στην original minds και να δώσουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε αυτούς τους upcoming artists στην Κύπρο. Με για ταλέντα, θα το πάμε έτσι. Original talents, έτσι θα το ονομάσουμε. Ένα παράρτημα. Εγώ είχα μιλήσει μεταξύ πριν κάποιων καιρών με την ομάδα που υπήρχε στην Αθήνα και είχα τους πει αν μπορούμε να φέρουμε την ομάδα στην Κύπρο. Και μετά σκέφτηκα και μου κάπως γιατί να μην κάνουμε κάτι δηλαδή να με γίνει κάτι original που κάποια ομάδα η οποία υπάρχει ήδη και θέλω να κάνω και ένα department με μουσική. Και πάρα πολλά ωραία. Γιατί ξέρεις, έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο που θέλει να ακούσει μουσική. Αν μπορούσε να μα βοηθήσει με αυτό το κομμάτι, εσύ να βρίσκουμε αυτού του ανθρώπου και να βοηθήσουμε την Κύπρο. Αυτό εννοείται με τα σίγια. Έχω πάρα πολλά άτομα τα οποία θέλω πάρα πολλά να ακούσει ο κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, να σου δώσουμε το βήμα. Γιάννη, μου περιμένω πάρα πολλά. Είμαι έτοιμο, εξοπλισμένο. Το τελευταίο, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε τελείως πελών, θέλω να δω και ας πούμε το δικό σου το προσωπικό μήνυμα στον κόσμο τον οποίο μπορεί να νιώθει έναν πόνο με την ιστορία νουλή. Και γιατί θέλω να το πεις τώρα, στο τέλος θα ξαναπείς το τελευταίο σου μήνυμα τώρα, θέλω να το πεις τώρα για να πάρουμε τον κόσμο σε ένα mood και με το τραγούδι σου, με το ταλέντο σου, να τους πάρεις ακριβώς όσο που θέλεις και που στοχεύεις να τους πάρεις. Το μήνυμα μου εμένα. Εγώ να πω το μήνυμα που με εκφράζει που βιώνω εγώ σαν άνθρωπος. Δεν θα πω κάτι το οποίο είναι γενικό ή είναι κάτι που δεν ξέρω πώς λειτουργά. Αγχώνει με το μέλλον, γιατί και εμένα η δουλειά μου σταμάτησε όπως θα σταματήσει σε όλους. Αγχώνει με το μέλλον. Κατάλαβα όμως μέσα από την διαδικασία ότι άμα το πιστέψεις είναι να γίνει. Δηλαδή, άμα έχουμε πίστη. Κάποιος μπορεί να προσεύχεται στον Χριστό, στον Θεό, στα λουλούδια, μπορεί να κάνει γιόγκα, μπορεί να πιστεύει στον Αλλάχ, το οτιδήποτε. Ο καθένας, αν κάνει την προσωπική του προσευχή με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε εγώ προσεύχομαι μέσα από τη μουσική, ούλα να πάνε καλά. Γιατί η πίστη πραγματικά εντζήνω που σου διά την όθηση να κάνει πολλά πράγματα, όπου και να πιστεύει, σε όποιο Θεό και να πιστεύει. Η πίστη εν τούτη μπορεί να μας δώσει τις βάσεις για να ξαναχτίσουμε γιατί κάτι. Χάλασε ήδη, αλλά να ξαναχτιστεί πολλά πιο εύκολα τώρα. Γιατί να δουλέψουμε την πίστη μας. Και εγώ δεν καταλάβα, δεν ήξερα πολλά να αναλύσω για τον κορονοϊό κλπ. Να προσέχουμε, του τα ξέρουμε, τα ακούμε τα συνέχεια από τις τηλεοράσεις. Εγώ μιλώ για την ψυχή μας που εκείνο που μπορεί να αλλοιωθεί πολλά πιο εύκολα από ότι εμείς να προσέχουμε με ένα γάντι. Γιατί με βάλεις ένα γάντι, δεν μπορείς να προστατεύσεις την ψυχή σου. Είναι τούτο. Sorry που σε διακόπτω. Είστε μου τώρα, νομίζω αξίζει να αφιερώσουμε έναν τραγούδι σε όλους τους ήρωες, τους γιατρούς που βοηθούν αυτή την κατάσταση τώρα. Γιατί δεν παίρνουν αρκετό credit, πιστεύω, όσο θα έπρεπε. So, έναν τραγούδι θα ήταν ωραίο. Το τραγούδι που θέλει να μας μοιραστεί ο Γιάννης είναι αφιερωμένο σε όλους τους νέους ήρωες. Γιατί τούτοι είναι οι νέοι πραγματικοί ήρωες της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, είναι άνθρωποι στον τομέα της υγείας που πραγματικά άκουσα ιστορίες. Φεύγουν με το νοσοκομείο, πας σε γεροκομείο με βαρδιά. Δηλαδή διπλές το έναν το άλλο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για όλο τη συμπαράσταση, την αγάπη, το ζήλο για να αποστατέψετε τον συνάνθρωπό σας. Και πιστεύω το πρώτο το τραγούδι, Γιάννη, να συμφωνείς και εσύ, αφού αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σκέφτηκα το και τώρα κιόλας το πρώτο τραγούδι. Θα το παίξω. Λοιπόν, να πω στον κόσμο ότι τα μισά να τα παίζω στο πιάνο και κάποια άλλα να τα παίζω playback γιατί είναι λίγο δύσκολο να παίξω πιάνο. Δεν ήξερα πιάνο. Παιδιά, χαλαρώστε. Θέλω να είσαστε. Να μου δώσετε ελαφρύντικα. Αβραάμ, έτοιμοι. Νομίζω πρέπει να το αφήσω να δώσουμε την πλατφόρμα. Γιάννη, αν δεν τα καταφέρω να έρθω ύστερα, είναι επειδή δεν παρακολουθώ, είναι επειδή πια κανένα και ποτέ βρίσκεται παραπάνω. Εντάξει.
Άντε, Γιάννη, πλατφόρμα είναι δική σου και σου εύχομαι, εύχομαι σε όλους να, να απολαύσεις. I'm ready! Λοιπόν, τώρα ακούτε με. Δηλαδή, είμαστε μόνοι μας. Αφήκα μας μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, εμάς αφήκας. Είναι μαζί μας τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολλά τους Original Minds για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Όσα ευχαριστώ και να άλλουν γίνει για μένα. Εγώ ευχαριστώ και κάνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο στον κόσμο. Γι' αυτό δώστε τους ένα like, κάνουν τους share. Ασχολούνται με πάρα πολύ όμορφα θέματα, θέματα τα οποία πρέπει να μας ασχολούν όλους. Ήδη είμαστε μικροί, ήδη είμαστε μεγάλοι. Λοιπόν, να προσπαθήσω να βλέπω στα comments. Λογικά εμφανίζονται, εμφανίζονται κάποια. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι θα το αφιερώσω σε, σε όλους τους γιατρούς που παλεύουν. Αφού μου έδωσαν την ιδέα και τα παιδιά, ο Βραμίτσο Σερτ. Και είναι το Yesterday των Beatles. Ένα πολλά όμορφο τραγουδάκι και το αφιερώνω στους γιατρούς, λοιπόν. Συγγνώ. Yesterday, oh, my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I'd say something wrong, I'm alone for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που παλεύετε εκεί έξω και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να θέλω και λίγο την βοήθειά σας. Αρχικά, δεν ξέρω αν βλέπω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι έχετε κάτι, λογικά μπορεί να έχετε κάτι. Α, ξέρω το μηνύμα. Θα το βάλω από το κινητό. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε και ξένο και αγγλικό. Γιατί βλέπω έτσι κάτι αδερφές μέσα και κάτι νύφης, νύφες που θα μουρμουρούν να δεν παίξω ελληνικά.
Πες μέσα και κάτι ύφες, ύφες. Κάτι κάμα. Εντάξει. Λοιπόν. πάμε. Πρέπει να δω τα comments. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε με... Λοιπόν, θα παίξω έναν τραγούδι το οποίο δεν το έχω ξαναπαίξει. Είναι πολύ mainstream, δηλαδή, δεν το συζητώ. Αλλά εγώ να το παίξω. Λοιπόν, θα το βλέπω τζαμέ. Θα προσπαθήσω. Excuse my piano, σας παρακαλώ. They say, oh my God, to see the way you shine. Take your hand, my dear, place both in mine. You know you stopped me there when I was passing by. Now I beg to see you dance one more time. Ooh, I seek you, seek you, seek you every time. And on my eye, I like your style. You make me wanna try. Now I beg to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. When you're gone, I'll make you do the thing like hell. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, look me in my eye. Just like a monkey, oh monkey, I've been dancing my whole life. Now you dance, you see you dance just one more time. Ooh, I'll seek you, seek you, seek you every time. And on my eye, I like you so. You make me wanna try. And now I'm back to see you dance just one more time. So I say, dance on me, dance on me, dance on me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. When you're down, I'll make you to the dark, yeah, dark, yeah. Αυτά. Έλυσε μου το νερό τώρα, περίμενε. Πάω να φωνάξω μαράς μου να μου φέρει νερό. Αμά! Αμά! Μάνα μου είναι έξω από την εκκλησία. Αν ακούτε κάποια παράσταση, είναι η εκκλησία έξω. Είναι η εκκλησία έξω που έχει φουλ τα μεγάφωνα γιατί αποφάσισε να κάνει party. Party! Λοιπόν, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι τώρα όμως. Να το παίξω ή να το κάνω μπίλιες. Δοκιμάσω. Αν έχετε οτιδήποτε να παραγγείλετε. Λέτε. Θα πας πέσω τέτοιο. No matter how hard I try, you keep pushing me inside and I can't break through. There's no talking to you, it's so sad that you're leaving. It takes time to believe it, but after all said and done,
You're gonna be the lonely one. Do you believe in life after love? I can feel something inside the sand, but I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside myself, but I really don't think you're strong enough now. What I am supposed to do? Sit around and wait for you, but I can't do that. There's no turning back. I need time to move on. I need a life to feel strong. 'Cause I've had time to think it through. Maybe I'm no good for you. Oh, do you believe in life after love? Do you believe? I believe. I can feel so. Inside me say, but I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, but I really don't think you're strong enough now. Well, I know what I get to be. Πιστεύετε τον έρωτα μετά τον έρωτα? Γεια σου ρε σειρά. Το επόμενο τρεις εκεί έτσι μια ντομάτα. Κωστάκη Σπαντελή. Έλα Κωστάκη. Τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Αντέλ. Θα παίξουμε και Αντέλ αμέσως. Λοιπόν, εγώ να παίξω το αγαπημένο μου τραγούδι της Αντέλ μας. Που δεν είναι άλλο από το Love Song. Μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι από το καλύτερο. Ακούτε καλά και το πιάνω και τη φωνή. Πείτε μου, ακούτε πιο δυνατό το πιάνω το χαμηλό σου. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone
You make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am again. However far away, I will always love you. However long it stays, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. However far away, I will always love you. However long it stays, I will always love you. Whatever words you say, I will always love you. I will always love you. Επέξαμε τζαντέλα. Αντέλα. Παρόλο που δεν είναι ο ήχος τέλειο, μπορούμε να τα καταλάβουμε τι ταλέντα είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον ήχο. Απλά δεν ξέρω τι έχει, τι παίζει. Παίζει κανένα πρόβλημα με το σήμα. Πείτε μου στα σχόλια να δούμε αν παίζει κάτι με το σήμα, γιατί νομίζω ότι όντως παίζει κάτι με το σήμα. Λοιπόν, πείτε μου ελληνικό, αγγλικό, κινέζικο. Λοιπόν, απ' έξω το wicked, κάτι από Ρόμπι Γουίλιαμς, please. Ρόμπι Γουίλιαμς. Όμως σου πω ότι είναι ξανατραγούδησε κάτι από Ρόμπι Γουίλιαμς. Προύλα. Ρόμπι Γουίλιαμς. Θα μου έρχεται κάτι. Να παίξω κάτι που μου έρχεται όμως τώρα. Που είναι το Wicked Game. Wicked Game. Λοιπόν... Περνάτε ωραία. Πιστεύω να περνάτε ωραία, γιατί εγώ παίρνω πολλά ωραία πάντως. Μαρία! Το καφέ είναι παρακαλώ, σας παρακαλώ. Though I was on fire, no one can save me but you. A strange word is I would make foolish people too. I never dreamed that I met somebody like you. I never dreamed that I met somebody like you. And no, I don't wanna fall in love. And no, I wanna fall in love with you. What a wicked game to play to make me feel this way. To make me dream of you. What a weekend thing to care, to make me feel this way. What a weekend thing to do,
Wicked Games, λοιπόν. Game, συγγνώμη. Excuse me. Ελληνικό. Ελληνικό, λοιπόν. Τι θα πω σε ελληνικό. Ελληνικό. Έξω... Ελληνικό. Θα σκεφτώ. Θα τα προετοιμάσω. Δεν μπορώ να ετοιμάσουμε εγώ έτσι πράγματα. Ξαναπροσπαθήστε. Λοιπόν, ελληνικό, τι θέλετε, θέλετε Χατζηγιάννη. Με τίποτε. Όχι, Χατζηγιάννη. Παντελίδη. Όχι. Λοιπόν, να πούμε έτσι κανένα άλλο comment. Σαλό, μ' άνοιξε εδώ σαλό. Να το παίζω στο πιάνο. Δεν ξέρω τι κάνω τον Θα βρει την Εφέλη και του Θεοδόρου. Λοιπόν! Θα παίξω. Θα παίξω βαρδί. Τι λέτε για βαρδί. Θα παίξω το βαρδί που μου ήρθε τώρα. Παναγία μου, θέλω να παίξω ένα άλλο του βαρδί τώρα. Θυμούμαι. Λοιπόν. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Δώσε μου φωτιά, κάτσε κούτρα στο νουτιά, μην το ψάχνεις άλλο πια. Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε. Έγραψε τις μνήμες σου και χάθηκε. Είχε μια αγάπη, μια θάλμα πάτη. Τίποτα δεν έχει τώρα πια. Να πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Μοναξιά στο φορτηγό τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Της μοναξιά να βγάζω πολιτικό. Τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Εγώ θέλω να παίξω το άλλο το πράγμα. Άκου να σου πω, φεύγει ότι αγαπώ και δεν έχω πια σου πω. Μόνο στο σταθμό το δικό σου το λιγμό νιώθω πάλι στο λαιμό.
αδίσταχτη. Κι είναι η ψυχούλα μου αρίσαχτη. Είχα μια αγάπη, μια φθάλμα πάτη. Τίποτα δεν έχει τώρα πια. Τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Μόνα εξηγώ της μοναξιάς στο φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Κατά βάθος είμαι εγώ, πως είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φωτιό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είναι ζωντανός. Παιχτικά! Εντάξει, καλησπέρα σας, εγώ με το πιάνο. Μπορεί να πήρωσα μου καπέλη. Πώς φαίνομαι. Ξύρισα και εγώ την κεφαλή μου. Είμαι έτοιμος για στρατιώτης, για στρατό. Στείλτε μας φωτογραφίες που παρακολουθείτε στο live. Οι original minds σας παρακαλούν να στείλετε φωτογραφία. Στείλτε φωτογραφία να με ακούτε, αν με βγάλετε κάποιο story, στείλτε μια φωτογραφία. Κάντε το stack. Λοιπόν, τι θα παίξουμε άλλο. Να παίξουμε... Ακούτε την έκκληση άντρα. Αποκλείται μην την ακούτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ας συνεχίσουμε με βαρδί, νομίζω. Πείτε μου, θέλετε κοψοφλέβικα ή θέλετε πιο χαρούμενα. Νομίζω θέλω πιο χαρούμενα, κανένας δεν θέλει πιο χαρούμενα. Η ζωή μου. Θα πω το φίλα με αφιερωμένο στον αδερφό μου, για αυτήν τη φορά θα πω το φίλα με αφιερωμένο στον αδερφό μου. Πάντα είναι αφιερωμένο στον αδερφό μου. Λες, πριν να γίνουν όλα χθες, έξες άλλες εποχές που ο χρόνος θα ρωτά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να μου θα βρει τη χαρά. Στην καρδιά τον πόνο να σβήσει εδώ. Φίλα με, να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω στο κορμί. Σημάδια να αφήσεις εδώ. Μη μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καραφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή.
καρδιά ο πόνο να ζήσεις εδώ. Φίλα με να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις εδώ. Βλέπω καλά, δάμε. Ας σας βάλω, δάμε, πάνω στο πιάνο, να ακούτε πάρα πολύ έντονο το πιάνο. So, με βολεύει κάπως έτσι, αλλά it's okay. Τι να κάνουμε. Λοιπόν... ξεφύγει η εκκλησία. Μιλούμε για... στη διαπασό, ο Νοεβελάρες. Λοιπόν, θα πω... Θα πω το αστέρι. Θα πω το αστέρι γιατί μ' αρέσει πολύ. Το αστέρι της Θεάς Αποφύγιο. Και επειδή με συγκινεί και μας συγκινείς, έτσι νιώθεις μια αναγέννηση μέσα σου. Εσείς πώς νιώθετε μας συγκινείστε, εκτός που την ανατριχύλα. Νιώθετε κάτι άλλο, εκτός που ανατριχύλα. Εγώ νιώθω ότι μας συγκινούμε, αναζωογονώ τα συναισθήματα. Αναζωογονούνται τα συναισθήματα. Μην ξέρω αν υπάρχει έτσι λέξη, αλλά... πάντων τούτο είναι. Λοιπόν, αν κλάψω, συγγνώμη, αλλά τυχαίνει κάποιες φορές. Σ' αγαπώ αρκετά για να σ' αφήσω μόνος σου. Αρκετά για να πονάει τόσο. Σ' αγαπώ αρκετά ίσα να βρεις το δρόμο σου. Λίγο πριν σε πληγώσω. Ήμουν εντάξει μέχρι χθες με τις πληγές μου ανοιχτές, χαρά να τρέχουνε. Ήρθαν δυο βλέμματα βαριά και πέσαν πάνω μου σκουριά για να με ελέγχουνε. Πιάσε κάτι να σου πω και σου είπα πάλι σ' αγαπώ. Μικρό το ψέμα μου. Συγγνώμη για την προσβολή, μα εγώ δεν είμαι για πολύ. Το έχω στο αίμα μου. Ξέρα τι είναι αυτό που θες. Τι ήταν στο χέρι μου. Δεν σ' αφορά προσωπικά. Είναι από εμένα τελικά.
Για να δούμε τα σχόλια. Φαίνονται όλοι τα μηνύματα. Λέει η αδερφή μου, πάντα να κλείει η αδερφή μου. Δεν εμφανίζονται όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, το κύμα, κύριε μου, έχει... Θα βοηθήσω το κύμα, λοιπόν, το κύμα. Δεν το έχω ξανατραβήσει ποτέ στη ζωή μου, πιστεύετε το. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το τραγουδήσω δύο λεπτά για να δω εδώ. Τι παίζει με τις συγχορδίες. Αναγιά μου. Αγάπη μου σου γράφω ένα... Προσπαθήσω. Ποίημα. Θα θέλω να ζήσω. Είσαι λάθος στις συγχωρίες τώρα. Και είμαι και κανένας. Μουσικάντζας να το παίξει έτσι και ο παγίδας. Ού τον ίσως. Αμέ. Αγάπη μου σου γράφω ένα ποίημα. Ποιο μου παράγγειλε το κύμα, θέλω να με συγχωρήσει, αλλά δεν νομίζω να καταφέρω να το παίξω τώρα το πράγμα. Σαν ότι κάτι σπουδαίο να μου αρέσει το τραγούδι. Γεια μου. Θα μπλακάω εγώ τώρα, σαν να δεν ξέρω τι τραγούδι και τραγούδι. Λοιπόν, να παίξω ένα. Οφού θέλουν κι άλλοι το κύμα. Ξέρω τι να κάνω. Θα το κάνω έτσι. Λοιπόν, θα αφιερώσω στην υφή μου να τραγουδίσω τώρα. Γιατί ξέρω ότι περιμένει να τραγουδήσω. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να μην πιστεύετε ότι θα τραγουδίσω αυτό το τραγούδι, αλλά κι όμως. Κι όμως υπάρχει το τραγουδό για την ύφη μου και μόνο. Τραγουδό, ναι. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Σου σ' αγάπω, κοντά σου πάλι χάμε. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου ισορροπώντας τη ζωή μου μέσα στα κύματα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν από τα σημεία σου. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Λάθος συγχωρείς. Νύχτες κάτες, δεν θέλω να θυμάμαι. Μένω εδώ, γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου, ισορροπώντας τη ζωή μου μέσα στα κύματα. Μένω εδώ, όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου, μια γιαντά σου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σκηνιά σου. Μα για φαντάσου, 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 φαντάσου,
δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Σου. Καλά και παίζω να αναλύτε. Λοιπόν, Κύπρος, είμαστε ζωντανά, πώς θα βγάλεις το CD. Κύπρος Βαρνάβα, είμαστε ζωντανά, ναι! Στις αδερφές μου έχει περίεργο, τσέκαμε παράπονο η αδερφή μου η Ελένα. Σειρά σειρά, ένας ένας, μην παραπονιέστε. Λοιπόν, τι να πω... Πω, ωραίο τραγουδάκι είναι το. Όχι. Ξέρεις, θέλω πάρα πολλά να πω, είναι το συγκεκριμένο. Θα πάω ένα μαντελίδι. Απλά επειδή ήρθε μου τώρα και ένιξα τραγουδίσα από το συγκεκριμένο. Πάω πλέον να σε νιώθω. Θέλει λίγο πιο ψηλό. Λοιπόν... Έτσι εμπνεύσεις με πιάνω. Δεν ξέρω αν είναι σωστές τούτες. Θα το κάνω δαμέ. Θα λέτε να βγει κάτι καλό. Τι νομίζετε. Ρε. Μη πιστεύεις ότι παρακράτηρε. Είδε ότι ήταν ένα από εσύ με μόνο. Όχι. Πιο ψήλο. Όχι, δαμένο και νομίζω. Λοιπόν. Φίλε, θέλουμε να πεις το δικό σου αγαπημένο. Το επόμενο να φέρω εδώ σε αδερφή μου. Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι και όσα κουμπίσες πετάω. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά ρομαντικά και άλλα τόσα βγαζά πως κάθε βράδυ μόνο σκλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Από εμένα που σου λέω τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία βήθηκαμε, τυχαία ερωτευτήκαμε, τυχαία εμείς πεθαίνουμε μόνο μου. Πίστεψε με αυτό, σε παρακαλώ. Πότε δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μετράω. Πίστεψε γι' αυτό, κι όταν σε γκρεμώ δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κενό, πηδάω. Εντάξει, παρακάμα το με τις δοκιμές τώρα. Και παραλέω να βγει έξω η φωνούλα και να κλαίμε. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω στα... Στα αγγλικά μας όμως εδώ. Γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, θα παίξω μπίλι. Θα παίξω μπιλάκι. Yes, όπως το ακούσατε. Ρε, να σας φέρω με κοντά μου. Πείτε μου να αλλάξω ήχος. Να αλλάξω να σας βάλω πίσω, γιατί με βολεύει κι αλλιώς. Skies, 15 flares in time.
Like. Για πείτε μου, ακούτε οκ. Okay. Τώρα που σας έβαλα πάνω στο πιάνο. Μονάχα. Λοιπόν. Σας άτσο, ας ήμουν να ακούει. Θα παίξω. What's up, και θέλω. Θα κάνουμε ένα challenge τώρα. Θα παίξω το what's up. Είναι, όλοι ξέρουμε το WhatsApp, παιδιά. Είναι το τραγούδι που λέει... Και θέλω να κάνετε βιντεάκι που θα το τραγουδώ και θα το τραγουδάτε μαζί μου, όποιοι είσαστε, που βλέπω, έχω και να με το live, γι' αυτό βλέπω. Λοιπόν, όσοι είσαστε σπίτι, όσοι με ακούτε μαζί, μόνοι σας, με το σκυλάκι σας, με το κρασί σας, θα κάνετε ένα βιντεάκι που θα τραγουδάτε και εσύ μαζί μου το... Κάνετε με tag, στείλτε το και στους original minds, έτσι να κάνουμε έτσι, λίγο πανικό. Λοιπόν... Βιντεάκι στο ρεφρένο. 25 years in my life is still try to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should rather what was my awful things rather who owned me for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed to still get it all out. What's in my head, and I'm feeling a little bit. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get rehired. I'm screaming the time of my life. What's going on? I see that. And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on? And I take a deep breath and I get rehired. I'm screaming.
Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Λοιπόν, αφού ρε δεν ξέρω να το παίζω στο πιάνο. Sorry, ρε μωράκι. Ποιος είναι? Νικολέτα, Νίκη Μελεδιού. Δεν ξέρω να το παίζω στο πιάνο. Excuse me. Excuse me, girl. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε, ξέρω να παίξουμε, να παίξουμε όμως που το τηλέφωνο. Λοιπόν, ανοιχτά να δούμε να θυκεί, ναι. Θα δείξω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα το δούμε. Λοιπόν. When the night has come and the light is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay now. Stay by me. Stay by me. Even sky that we look upon should tremble and fall. All the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't cheat until just as long as you stay by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay now, stay by me, stay by me. Oh, 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 so darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stay by me. Stay by me. Whatever you would travel on, just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stay now, stay by me, stay by me. Good!
Stand by me. I love that song. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να παίξουμε. Ξέρω να παίξουμε. Όχι, θα παίξουμε λίγο. Θα παίξουμε πριν τις PRs. Στάρετε. Ωπα, πάλι φτιάχνω εγώ. Λοιπόν, θα παίξω... Θα παίξω κάτι που μου παραγγείλα στην αρχή. Δεν το θυμηθήκα. Το οποίο είναι το Creep. Creep. Α, περίμενα να δουλειώ τα σχόλια. John Legend. Θέλεις John Legend, ρε Αβραάμ. Μα εγώ τώρα που δεν ξέρω μόνο το... What would I do with adios, mama? I'm a man and you're kicking me out. No. Μπορείς πει, summertime. Μα εσύ είπαν αγγελίες μου ότι jazz υπάρχει στον κόσμο. Είπαμε, Νικολέτα μου. Νίκη μου. Εντάξει, μιλώ έτσι στην κυρία Νικολέτα μου, δηλαδή και την εξαδερφή μου. Σαραγεύω. Όχι, δεν ξέρω το Σαραγεύω. Τι είναι το Σαραγεύω. Και σου τραγουδά. Ή ένα τραγουδί κάνω. Αμά! When you're here before look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. Flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm always. What the hell am I doing? I don't belong here. I don't care if hurt. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect. I have a perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, you're so, so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a what the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, she's running out. She's running. She's right, right, right.
I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Oopsie. I'm a creep. Ποιους αρέσει η Radiohead και το συγκεκριμένο τραγουδάκι, το creep. Γράψτε μου στα σχόλια. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ξέρω ποιος έχει αυτή την ψυχούλα. Λοιπόν. Λοιπόν, μου εμφανίζονται όλα τα σχολεία, νομίζω. Λοιπόν, έχω μια εδώ παραγγελιούλα. Λίγο εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Τώρα πώς θυμούμε το. Θα παίξω ένα τραγουδάκι μου, έκανε παραγγελία ένας αγαπημένος μου πρωτοσθένης και το φιλώ πολύ. Του στέλνω πολλά φιλάκια. Show must go on. Το οποίο είναι, να σας πω ένα fact, για να ξέρετε. Είναι το τραγούδι με το οποίο είχα περάσει από την πρώτη audition του Voice. Το τραγούδι που είχα στείλει για να κάνω την αίτηση. Είναι το show must go on. Το μισό θα παίξω, γιατί το μισό ξέρω. Θα το παίξω. Όπως εσύ ξέρεις, τι θυμούμαι αν έβαλα το κάπου. Empty spaces, what I believe I'm for, abound in places, I guess when all is gone, on and on, does anybody want what I'm looking for? Another hero, another Midas crown. Behind the curtains, be the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show us go on. Show us go on. Inside my heart. Μισό ξέρω αυτό. Λοιπόν, figures. Figures. Απανάγια μου. Δεν ξέρω να το παίζω στο πιάνο. Λοιπόν, περιμένω να έχω κάνει το όνοδα με. Καταστάσει. Μπορεί. Λοιπόν, θα το τραγουδήσω για την αγαπημένη μου. Θα το τραγουδήσω για την αγαπημένη μου. Το Figures. Ω, εντάξει. Να προσπαθήσω, βέβαια. Είναι μέσα η Αντωνία ή... Έτσι δεις το τραγουδήσω.
μαμά. Είμαι εδώ ακόμα. Η μητέρα μου. Γεια σου, μάμμο. Λοιπόν, η αδερφή μου έστειλε, έπιασε η μάνα μου, φέρει νερό. Δοξάζω τον πλάστη μου. Λοιπόν! Φωνάρα, φίλε, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφιερωμένο στην Αντωνία, στην Αντώμη. Figures. I give you right a dime, you give me games, love. Figures. I know I'm crying, cause you just won't change, love. Figures. I give it all when you give me a shit classic love. Figures. I wish I could do exactly what I did. I wish I could hold you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel? If you couldn't get me back, put me back. But a thing that I could do, say to you, you, yeah. I wish I could. Held you back. I can. Love, what will you do when you're good and get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you're good and get me back? When I wish that I could do it to you, Πολλά νευριασμένος εγώ με το τραγούδι. Πολύσιμος. Λοιπόν, για την Αντωνία μου. Φοβάκι μου! Miss you so much. Miss you so much, baby. You are special. Thank you so much, Κωνσταντίνα μου. Thank you. Κάτι μου λαλείτε με το προφίλ μου σε μένα τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι Κωνσταντίνα. Αλλά κάτι μου λέει, ευχαριστώ πάρα 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 πολλά. All I want, I like it. Thank you so much, you're amazing. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν. Πάμε, κλάμα. All I want is nothing more. So hear me knocking at my door. Cause if I can see your face once more, I could tell I'm helping, but I'm sure when you say your last goodbye,
died a little bit inside. And I lay in tears of bed all night. Alone without you by my side. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. And all I want is, and all I need is to find somebody. Find somebody like you. Oh, 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 like you. Special thanks to my mom, όμως, που με έφερε νερό, γιατί. Γιατί, δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πω τα τελευταία μου, που είμαι. Πάλι θέλω πω τα, το κινητό νημά. Θα πω τα δύο τελευταία μου κομματάκια. Και νομίζω, θα πω έναν, έχετε κάποια άλλη παραγγελία. Για πείτε. Θα πω τα δύο μου τελευταία κομματάκια. Και νομίζω θα κλείσουμε, ναι. Ότι ξεκίνησε. Λοιπόν, τι να πω τώρα όμως. Για πείτε.
Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα εγώ τι να πω. Τι είναι το σύνθημα. Blackout. Σας είπα. Στείλτε καμιά παραγγελιούδα. Πάμε. Θα λέτε να πεις από το... το μεγαφωνή. Θα ετοιμάσω. Τραγουδούσα λίγο καμιά μπίλη, λαλείτε. Θα να το παίξω, γιατί... θα παίξω μια μπιλούδα. Everything I wanna. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. So I could fly, fly. So I slip over golden. Nobody crying. Nobody even notices all I stand you right there. Kinda true to my care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself. Wanna wonder why they don't desert you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. Could have been a nightmare. Feels like they were right there. And it feels like yesterday was years ago. But I don't wanna know anybody know. Cause everybody wants something from me now. And I don't wanna let down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up and see with me, and you say, as long as I'm here, no one hurt you. Don't wanna lie, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wanna wonder why. They don't desert you. If I knew that I win, would I do it again? Would I do it again? If they know what they say, would go straight to my head. What would they say in terms? If I knew that I win, would I do it again? Would I do it again? If they know what they say, would go straight to my head. What would they say instead? Είχαμε και τον πιλάκι μας. Σκύμουν το τραγουδάκι μου πάρα πολύ. Everything I wanted.
Λοιπόν, η ζωή ήρθε η στιγμή να κλείσουμε. Α! Είχε να πω άλλο ένα. Να πεις, όχι, όχι, θέλουμε να πεις. Να πω άλλο ένα, μείνετε μαζί μου να σας βλέπω. Οκ. Θέλουμε ο κόσμος να σε απολαύσει. Θέλουμε ο κόσμος να σε απολαύσει. Λοιπόν, εντάξει, απλά θα μιλάτε για να κάνουμε τη ησυχία και να το τραγουδήσω. Τι είναι να πω όμως, θέλετε να μου παραγγείλετε κάτι. All of me, αν μου το λάλλες, θα με κάνεις πολλά χαρούμενο. Τι? Δεν ξέρεις. Θέλω να σου το πω. Έχεις την φωνή, ρε κουμπάρε, έχεις το να με πάρεις ταξίδι, ρε κουμπάρε. Εντάξει, θα πάρω άτε με το λόγο, μην το κλεφτώ μας τραγουδί, αλλά εσύ ο εγγύουμε τίποτε. Να το βάλω να παίξει όμως που δαμε, γιατί... Δεν το ξαναπέξα στο πιάνο. What would I do without your smile? Drowning me in you, kicking me out. You got my hands broken. I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know why I'm here, but I'll be alright. My hands underwater, but I'm feeling fine. You're crazy and I'm out of mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I'm losing. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, Osa Mexero. Bravo, Rafael. Thank you. Μπράβο ρε φίλε, I'm speechless. Speechless, φίλε, πάνω. Περίμενε, Σερς, περίμενε. Sorry, κόψαμε σε. Είχες κάτι άλλο που ήθελα να πεις σαν τελευταίο, Μπέτο. Όχι, δεν είχα η αλήθεια. Είναι και προσπαθούν να πάνε παραγγείλει κάτι ο κόσμος, αλλά... Ευχαριστούμε, δηλαδή, εγώ εντάξει. Μετά, για να μην ακούει την εκκλησία από έξω, κλείσα τα ούλα και είμαι κάπως έτοιμος να πεθάνω. Αλλά ευχαριστούμε, γιατί είναι απίστευτο. Επίαμε ταξίδι όλοι μας, ευχαριστούμε τον κόσμο, έστειλαν μας φωτογραφίες, μιλούμε που τη δουλειά, που το σαλόνι τους, που δεν ξέρω αριστερά μπορεί να τις δεις, μέσα στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε Γιάννη πρώτα απ' όλα για το πανέμορφο μουσικό ταξίδι, είσαι ταλεντάρα, είσαι ταλεντάρα. Λαλεί το και ο κόσμος, είναι εγώ που το λαλώ. Έστω και από ένα κομπιούτερ, από ένα μικρόφωνο του κομπιούτερ, επίσης μας ένα μουσικό ταξίδι, έκαναμε στις τρίχες να σηκωστούν ίσια πάνω, κλάψαν μάνες και παιδιά, φαντάζομαι, σίγουρα, με το μόνο το performance. Είσαι top. Ευχαριστώ πολύ για την προτάση, ευχαριστώ πολύ την Άννα που με πρότεινε σε εσάς, γιατί η Άννα ήταν ο συνδετικός κρίκος και την αγαπώ πολύ πολύ. Και μουρμουρά να πω τζάλλον τζάλλον να βρίξει η Άννα. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολλά που σας γνωρίσα, χάρηκα πάρα πολλά που κάναμε την κουβεντού, αν δεν ήταν απλά κάτι τυπικό, δεν ήταν καθόλου τυπικό, τούτο που είδατε, τούτον είναι, τούτον είμαστε, και ο Αβραάμ, και ο Σερτς, και εγώ. Έγινε ούλο πολλά και από την καρδιά μου και από την ψυχή μου και να ήθελα πολλά να το ξανακάνουμε. Σίγουρα. Υπόσχομαι στο και θέλω να... Σίγουρα. Και επειδή θέλω με το καλό, με το αφούμε από το lockdown, που να έχουμε το στούντιο μας με το Σερτς, θα έρθει και με την κιθάρα σου live με όλα τα freaking instruments που χρειάζεσαι για να πάρεις ακόμα 10 ταξίδια τον κόσμο. Ακόμα 10 ταξίδια τον κόσμο σε αυτό το πράγμα. Σερτς, πριν να το κλείσω, πέμπασε 5 κουβέντες εσύ,
όλη την ιστορία για το κρασούι σου, για το κρασούι σου. Είτε και το κρασούι μου, ναι. Φίλε, θέλω να σου πω ένα πραγματικά μπράβο, γιατί χρειαζόμαστε εδώ να, μια θετική ενέργεια και χρειαζόμαστε ανθρώπους να βγαίνουν παραπάνω, να μοιράζονται με, αυτή τη, με το ταλέντο τους. Και θέλω να πω αυτό που λέω σε όλους που έρχονται στο Original Minds, ότι οτιδήποτε βοήθεια χρειαστείς, είμαστε κοντά σου. Music-wise, networking, οτιδήποτε χρειαστείς, είμαστε κοντά σου. Και θέλω να, πραγματικά να κάνουμε εκείνο που είχαμε συζητήσει πριν, να βοηθήσουμε τους local artists να... Να ακουστούν, να αυκεί το όνομα τους, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα εκεί έξω και πιθανόν να μην ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά αυτές τις πλατφόρμες. Και αυτή η πλατφόρμα είναι για όλους, οι θέλουν να μοιραστούμε κάτι θετικό για να βοηθήσουν τον κόσμο. So, thank you ξανά, σίγουρα θα σας ξαναέχουμε. Thank you. Και, ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, πριν να κάνω το τελευταίο outro, ας το πούμε, πριν να το κλείσω, θέλω το τελευταίο σου μήνυμα στον κόσμο. Μετά από το ταξίδι που μας επήρες, θέλω ένα τελευταίο μήνυμα που να συνεχίσει αυτό το συνέστημα το οποίο μας κατέκλυσε σήμερα. Λοιπόν, εγώ ξαναπαναλαμβάνω. Βασικά, θέλω να παραλαμβάνω. Θα σου πω εγώ τώρα. Σκεφτείτε πόσο wow είναι που μέσα απλά από έναν ίντερνετ, ένα σέμορα μας καραλίκι, ένα καμερουάν, καταφέραμε να κάνουμε ένα. Πόσα άτομα ήμασταν 60, ξέρω εγώ πόσοι ρέξαμε από το live, πόσα άτομα, είναι σαν να κάνουμε μια στιγμή. Περίμενε. Ναι, πραγματικά μόλις κλείσουμε και θα σας δείξω τα νούμερα, περάσαμε τις 5-500 άτομα, people reached, απλώς μόλις κλείσουμε θα μου δείξει τα συνολικά, θα το βγάλω screenshot, θα σου το στείλω προς το παρόν, είμαστε τώρα στο πόσο άτομα φτάσαμε. Τέλος πάντων, όσο άτομα να ήμασταν, εγώ κατάλαβα την ενέργεια που μου έδωκε ο κόσμος μέσα από την κάμερα και υπολογίζω και εγώ τα πράγματα που το κάνω. Είτε τον ανατρίχασα, είτε είπε Παναγία μου, εντέλος θα ακούετε τούτος έτσι. Σκεφτείτε ότι όμως μέσα από την κάμερα και σε ένα lockdown καταφέρετε να πείτε την άποψή σας και να ακούσετε κάτι, είτε σας άρεσε, είτε όχι, είτε ήταν μέτριο, είτε ήταν υπέροχο, είτε για τον καθένα ήταν διαφορετικό. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τα media και μπορούμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Εγώ επικοινωνήσα τώρα που είδαμε με άτομα που Λευκοσία, που Λεμεσό, που Αγγλία, άτομα που ξέρω πάντα μιλώ και υπολογίζω και άλλα τόσα. Άτομα για τα οποία οι γειτόνοι μου και μπορώ να τους ζω, αλλά βλέπουμε και ακούμε μάλλον και που δεν είναι κάτι. Το που θέλω να πω είναι να προσέχουμε όπως μπορούμε πρακτικά να προστατευτούμε από τον ιό, αλλά κυρίως η ψυχούλα μας και τίποτε άλλο, να είμαστε εμείς καλά σε την ενέργεια και έτσι να εκφραζόμαστε όπως μπορούμε ο καθένας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, παιδιά, στο Original Minds, στον Αβραάμ, στο Sergiu και στην Ανούλα μου. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Τώρα, λοιπόν, αφού έκαμε έναν μοναδικό broadcast, 17ο Original Minds broadcast με τον μοναδικό Γιάννη Μαργάρη, τον απολαύσαμε όλοι μας. Θα το ξαπαλάω, σηκωστήκαν τρίσιο μας, εκλάψαν τα μάτια μας, επίαμε ταξίδια, γίνηκαμε έφηβοι, γίνηκαμε παιδιά, μόνο και μόνο από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ με όλη την καθηκάνη ψυχή να μοιραστεί μαζί μας τον ταλέντο του. Σίγουρα, Γιάννη, θα είσαι ξανά μαζί μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστούμε την Έλενα, την Λουίζαν, την Γεωργία, Νικόλ, έχει πολλά όνοματα. Ευχαριστούμε όλους σας για τα όμορφες φωτογραφίες που μας στείλετε, τον Κύπρο, τον Αβραάμ, την Έλενα, την Παναγιώτα, την Άννα, όλους σας ως τον έναν. Τούτο πράγμα είναι οργανικό, είναι αυθεντικό, είναι original, μεγαλώνει αυτό το κίνημα, αυτή το community, μόνο επειδή το κάνετε εσείς capable. Γιάννη μου, για ακόμη μια φορά τελευταία, σε ευχαριστούμε από καρδιάς και εμείς και όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, φίλοι μου, μείνετε original. Έχουμε ένα τεράστιο line-up τις επόμενες μέρες που έρχεται ως το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι ο Γιάννης ξανά μαζί μας, θα το ανακοινώσουμε αφού το διευθετήσουμε. Και μην ανησυχείτε, φίλοι μου, ξεπεράστε το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος σας εχθρός. Αποβάλλετε τον, ξυπνάτε τη μέρα σας με θετική σκέψη, ελέγξτε τη σκέψη σας και η κάθε μέρα με ξεχνάτε είναι ακριβώς τσίνον που την κάνετε. Την αγάπη μας από μέναν, το Sergiu, Original Minds, Γιάννης, Μαργάρης, καληνύχτα συνανθρωποί μας.